μια μεριά σήμερα, πιστέψτε με, δεν ξέρω τι να πω, γιατί ολονόν μας οι καρδιές και οι ψυχές και τα μέσα μας γέμισαν πόνο αυτές τις μέρες. Πόνο μεγάλο, πόνο δυνατό, πόνο, 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 πόνο. Και σκέφτομαι και λέω, άραγε, οι δικοί τους άνθρωποι τι νιώθουν αυτές τις στιγμές. Και ενώ και τη δικιά μου ψυχή και τη δικιά μου καρδιά και τη δικιά μου σκέψη την πνίγει αυτός ο πόνος, την ίδια στιγμή όμως ευχαριστώ τον Θεό που μου έστειλε μία σκέψη. Για αυτή τη σκέψη θέλω να σας μιλήσω σήμερα. Διότι αυτές τις στιγμές τις τόσο δύσκολες που έχουν μέσα και πόνο αλλά και αγανάκτηση. Αυτές τις στιγμές περπατάει ο διάολος στα μυαλά όλων μας για να μας γεμίσει απελπισία, πόνο και αδιέξοδο. Να χάσουμε τις σκέψεις μας, να χαθούμε στις σκέψεις μας, να χάσουμε οποιαδήποτε ελπίδα, να χάσουμε οποιαδήποτε σκέψη μπορούμε να κάνουμε για το Θεό και τον συνάνθρωπο και απλά να γεμίζουμε και να φουντώνουμε μέσα μας πόνο και αγανάκτηση. Και λέω, τι θα ήμασταν αλήθεια η κοινωνία, οι άνθρωποι, αν δεν είχαμε πουθενά ούτε στο βάθος της σκέψης μας την ελπίδα της Αναστάσεως. Μήπως θα πρέπει όλοι βαθιά να μπει και να ριζώσει η ελπίδα ότι ο άνθρωπος, όσο κι αν πονέσει, όπως κι αν φύγει από αυτήν τη ζωή, στην άλλη ζωή, ου και έστει πόνος, ου θλίψη, ου στεναχμός. Μου έστειλαν τα υπέροχα παιδιά που είναι οι φίλοι μου, η καλή παρέα μου χτες, κάποια κειμενάκια που ένα κείμενο έλεγε, «Μάνα, τώρα δεν πονάω. Έσβησε, τέλειωσε, φτάνει ο πόνος. Γιατί εδώ δεν έχει πόνο, μάνα. Εδώ δεν έχει αδικία, μάνα. Εδώ δεν έχει συμφέροντα, μάνα. Εδώ έχει μόνο αγάπη, μόνο φως, μόνο χαρά. Γιατί είναι ο Θεός, μάνα, και η Παναγιά. Είμαστε όλοι μαζί, μάνα, μη φοβάσαι. Αλλά αυτό το κείμενο τελείωνε όμως με μια φράση. Και αυτήν τη φράση θέλω να μην την ξεχάσω ποτέ. Μάνα, όλους αυτούς που φταίνε για μας, μην τους αφήσετε ήσυχους, μάνα.
Γιατί τότε και μόνο τότε θα δικαιωθεί το τόσο αρνητικό αίμα μάνα. Τα διάβασα, τα ξαναδιάβασα, και είπα, πρώτα-πρώτα θέλω να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη. Από τούτα εδώ τα παιδιά, γιατί πρώτα-πρώτα έχουμε όλοι ένα φταίξιμο. Όχι, δεν δέχομαι το φταίξιμο το δικό του, το πολιτικό και όλο αυτό. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Εκεί όμως έχω και εκεί ένα μικρό φταίξιμο. Που τόσο εύκολα τους πιστεύουμε όλους αυτούς. Για λίγο να κάτσουμε αυτόν τον καιρό και να σκεφτούμε και να πούμε ποιος αγαπάει την πατρίδα αλήθεια. Ποιος αγαπάει την κοινωνία αλήθεια. Ποιος αγαπάει τον συνάνθρωπο αλήθεια. Ποιος αγαπάει το Θεό αλήθεια. Ποιος αγαπάει την οικογένειά μας αλήθεια. Ποιος αγαπάει τον τόπο μας αλήθεια. Και εκεί να σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Ποτέ δεν σας έμπλεξα και ποτέ δεν θα σας μπλέξω εγώ. Τι να σκεφτείτε πιο πέρα. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, λίγο παραπάνω να σκεφτούμε αυτή τη φορά. Και να σκεφτούμε αυτή τη φορά πόσο φταίμε κι εμείς που απομακρύνθηκε ο Θεός από πάνω μας, από δίπλα μας, από μέσα μας. Ει, όλοι κάτι φταίμε σε αυτό το κομμάτι. Όχι, στο άλλο δεν φταίμε όλοι. Δεν το δέχομαι. Φταίω όμως γιατί ως καθηγητής, ως δάσκαλος, ως παπάς, ως άνθρωπος, δεν φώναξα πιο δυνατά πώς να ξεδιαλύνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Τα παχιά τα λόγια από τα αληθινά τα λόγια. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Απλά αν τον απολαύσουμε τον πόνο από την τηλεόραση και δεν μάθουμε να γονατίζουμε, έχουμε αυτές τις μέρες υλικό να γονατίσουμε. Hey, ας ξεχάσουμε όλοι τον εαυτό μας και να γονατίσουμε για αυτές τις μανάδες, για αυτούς τους πατεράδες, για αυτά τα αδέρφια, για αυτές τις ψυχές που έφυγαν, που πιστέψτε με έχουν λιγότερη ανάγκη από την προσευχή μας. Πιο πολύ ανάγκη από την προσευχή μας έχουν αυτοί που μένουν πίσω, γιατί τους πνίγει το γιατί. Γιατί, μωρέ, κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα δεν θα βάλουμε μυαλό να τα φτιάξουμε κι εμείς όμορφα. Όμορφα μπορούμε σήμερα. Μπορούμε. Γιατί άλλον τα τρένα πάνε χωρίς καν οδηγό. Δεν έχουν οδηγό, λέει. Γιατί. Γιατί δεν έχουν μεγάλες τσέπες. Λοιπόν, πρέπει να ζυγώσουμε μια κοινωνία η οποία θα αγαπάει και δεν θα κοιτάει το δικό της συμφέρον. Πρέπει σύντομα να την ζυγώσουμε έτσι την κοινωνία, τα παιδιά μας, τους φίλους μας και πρώτα απ' όλα ο καθένας τον εαυτό του. Να τον ζυγώσουμε έτσι που το δίκαιο να διαφεντέψει, το τίμιο να διαφεντέψει. Και ρωτάω, εγώ το ρωτάω πάντα αυτό, αλήθεια σας λέω,
Άλλες αδυναμίες έχω χιλιάδες. Συγγνώμη. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, να πας το καλό. Σε αγαπάω. Αυτήν την αδυναμία όμως να με νοιάζει η γεμάτη τσέπη δεν την είχα ποτέ και τι λέω, τι τα θέλουμε. Τι τα θέλουμε, μωρέ, να γεμίσουν οι τσέπες μας. Τι τα θέλουμε. Κάποια στιγμή δεν θα το πάρουμε χαμπάρι ότι δεν έχει αξία η γεμάτη τσέπη, αλλά η γεμάτη καρδιά, η γεμάτη ψυχή, η γεμάτη αγκαλιά. Τότε μόνο θα φτιάξουμε μια κοινωνία όμορφη, μια κοινωνία γεμάτη από ομορφιές. Και τότε θα νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο. Μη πάθει όχι ο εαυτούλης μου κάτι, μη πάθει κανένας κάτι. Θα νοιαζόμαστε. Αυτό το νιάξιμο έλειψε. Δεν πειράζει, ας πάνε όπως πάνε. Ας πάνε όπως πάνε, να το επιτέλεσαι. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την κοινωνία με αγάπη, με δικαιοσύνη, με τιμιότητα, με έννοια, με Θεό, με προσευχή, με προσευχή, με προσευχή. Αλλιώς θα χαθούμε. Αλλιώς θα χάνουμε κόσμο κάθε τόσο. Κατηγορούσαμε πριν λίγες μέρες ότι δεν τα έχει καλά η Τουρκία, λέει. Τ' άκουσα και αυτό και τρόμαξα, τους κατηγορούσαμε. Σούπερ έρχεται ο Θεός και λέει, μη σηκώνετε πολύ το κεφάλι και τη μύτη και τα μυαλά σας. Γιατί η αδικία υπάρχει και στον τόπο σας. Τσουπ, να το. Κάτσε τώρα λίγο, μετά θα σου δώσω κάτι εγώ. Έλα, έχω κάτι. Τι δεν θες. Δεν θες. Να μην σου δώσω. Γι' αυτό λοιπόν, να μάθουμε αγάπη. Να μάθουμε έννοια για τον συνάνθρωπο. Να μάθουμε δικαιοσύνη. Είναι δίκαιο να πάρω εγώ αυτή τη θέση, να την πάρω. Αν δεν είναι δίκαιο να την πάρει αυτός που την δικαιούται. Όλα αυτά τα μπερδέψαμε. Όλα, όλα, όλα. Και δεν τα μπέρδεψε ένας άνθρωπος μόνο. Τα μπερδέψαν πολλοί μαζί. Πάμε λοιπόν να ξαναμπούμε στις εντολές του Θεού. Και να είμαστε σίγουροι, αν αρχίσουμε και βάζουμε τις εντολές του Θεού στη ζωή μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, θα μας σώσει ο Θεός. Αλλιώς θα πει, τώρα βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Τι μόνοι σας, να το αποτελέσματα. Με διάολο μαζί, μόνοι μας δεν βγαίνει σε καλό. Πάμε λοιπόν με την Παναγιά. Έχουμε όλες τις ευκαιρίες, είμαστε μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, έχουμε τους χαιρετισμούς. Εδώ να γονατίζουμε μαζί, 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 όλοι, 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 όλοι. Πρώτα να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό και από αυτά τα παιδιά για το δικό μας κομματάκι που φταίμε και μετά να βρούμε άκρες μέσα μας και να μην μας διαφεντεύει στη σκέψη και στην απελπισία ο διάολος. Προσέξτε το, διότι αν στα σπίτια κυριαρχήσει η απελπισία, πάλι καταστροφή είναι. Πάλι καταστροφή είναι. Είμαι εδώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο όλη την ημέρα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει. Η χαρά μου, η καρδιά μου, η ψυχή μου, η αγκαλιά μου, η χαζομάρα μου, πάνω απ' όλα. Και η τρέλα μου, πάνω και τη χαζομάρα μου, είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Εδώ μένω. Εδώ ζω, εδώ υπάρχω. Και εδώ θέλω να τελειώσω. Εδώ.
και στον Άγιο Χαράλαμπο, γιατί παραπονιούνται τον Άγιο Χαράλαμπο, δεν λέω για αυτούς. Μετά από την Κυριακή έχουμε πάλι ευκαιρία μεγάλης προσευχής. Θα πάρουμε πάλι την Παναγία, την πάμε και εκεί να την έχουμε, Παναγία του Κύκου. Την είχαν ετοιμάσει στο μοναστήριο Λούνα της Στήλου και μόλις εμφανίστηκα εκεί, λέει ο Γέροντας Αρίστοφ, αγιωτάτη ψυχή. Ο Βαχρήστο Πάρτινα, λέω, την ακριβή, πώς να την πάρω. Μου λέει, τσάμπα θα την πάρεις, αλλά θα γονατίζεις αυτή την εικόνα, αυτή την πληρωμή θα την πάρεις. Την έχουμε μόνοι μας. Και θα τη στολίζουμε και θα κάνουμε τους χαιρετισμούς. Και όποιος θέλει να βοηθήσει το στόλισμα, το πρώτο στόλισμα το έβαλε ο παπάς πάντως. Και την Κυριακή έχουμε και άλλες δύο γιορτές. Μία είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μπορείτε και να δείτε και να κοινωνήσετε όλοι, θα λειτουργήσουμε στον Άγιο Χαράλαμπο και... Τελειώνω. Λοιπόν, και, ακούστε το και, γιορτάζει ο Παπαφώτης. Ο Παπαφώτης μας. Ο Παπαφώτης, μεγάλη μου. Θα είναι από τους επόμενους Αγίους και εμείς ήδη έχουμε τη χαρά να έχουμε τη ζώνη του που λειτουργούσε, να έχουμε το πετραχύλι που φορούσε. Την Κυριακή λοιπόν θα σας σταυρώσουμε το πετραχύλι, θα τον γιορτάσουμε, θα τον τιμήσουμε, θα προστιμήσουμε την εικόνα. Εμείς βιαζόμαστε λίγο και το πάμε λίγο πιο μπροστά. Έξω έχει πολλά κεράσματα. Να ευχαριστήσουμε θερμότατα όλη την παρέα του Γέροντα Χρυσόστομου που έφερε και την εικόνα του Αγίου Γερασίμου. Εγώ κάθε φορά που παίρνω στον ναό τον Άγιο Γεράσιμο προσκυνάμε εκεί έξω που είναι η φωτογραφία. Γιατί είχε το λιοντάρι και λέω βάλουμε ένα λιοντάρι δίπλα και μένα να το έχω. Λοιπόν, και τους ευχαριστούμε και τον Γέροντα που μας είπε δυο λόγια και ευχές. Να είμαστε καλά. Να είμαστε γεροί. Και σας έχω και εικονίτσα του Αγίου Γερασίμου που θα σας την δώσω. Θα σας την δώσω τώρα. Αμόλυντε άφθορε, άκραντε, Αγνή Παρθένε Θεόνυφε Δέσποινα, τη Θεόν Λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κύση ενώσασα. Και την αποστήσαν φύση του γένους ημών, στις ουρανείς συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστεκόντων και πάντων των χριστιανών, των καταφύγιων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσφρύς λογισμής και λόγης και πράξεσι, όλων εμαυτών αχριώσαντα και τι των ειδωλών του βίου φραθμία γνώμης δουλών γενόμενων. Γλώσσου φιλανθρώπου Θεού μύτη, φιλανθρώπος σπλαχνίστη τη επενητό αμαρτωλό και ασώτο. Δέξε μου την νεκρή παρών χειλαίων προσφερομένην συνδέησιν και των σών ιών και ημών δεσπότη και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της οποίησον νυν ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδόντουταν αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια
ως ενεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, ας τον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωπηρίαν καθοδηγούσαμε εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέχουσα και τα σκοτεινά σκόψεις των πονηρών δαιμόνων όλο αυτής απεράγνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίπτου δόξης που σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα εις και τη χυμή δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εισμεσητείας και αντιλήψεως χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συντάναρχο αυτού Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν και δώσει μη δέσποτα προσύπνων αμπιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Όσον ως ορμάς των παθών σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του κόνηρου τα καθημών δολίως κινούμενα ταυς της αρχός ημών επαναστάσεις καταστήλων και πάει και όδες και υλικών ημών χρόνιμων κοιμηθούν. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σώθρον αλόγισμόν καρδίαν ύφουσαν ύπνον ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας αφυλαγμένων διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους έντες εντολέ σου και τη μνήμη των σώμων κρυμάτων εν εαυτής απαράδραστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την ψήν δοξολογία χάρισε εις το ημίν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχερα.
καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα.